Στο γήπεδο της Ελιάς, η ΚΑΠΑ 17 του ΟΦΗ φιλοξένησε την ΑΕΚ σε έναν αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε ο τρίτος από τους τέσσερις γύρους του φετινού πρωταθλήματος. Στο 7ο λεπτό, ο Σωμαράκης πήρε την μπάλα, έβγαλε την σέντρα. Εκεί ο Φωτιάδης από το ύψος της μεγάλης περιοχής με σουτ έκανε το 1-0, γκολ από τον Φωτιάδη. Στο 14, μετά την αντεπίθεση της ΑΕΚ και την πάσα του Γεωργέα, ο Τσιόκρης ισοφάρισε 1-1 για την Ένωση. Στο 24, ο Βασιλάκης έκλεψε την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ωραία η παλιά στον Φωτιάδη. Νίκησε ξανά τον αντίπαλο τερματοφύλακα ο Φωτιάδης. Έδωσε εκ νέου προβάδισμα 2-1 στην ΚΑΠΑ 17 του ΟΦΗ. Αλλά λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, σε αντεπίθεση νέα της ΑΕΚ, ο Μιχόπουλος πάσαρε στον Βλαχίδη και εκείνος ισοφάρισε 2-2. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Στο 63 ο Μπερικάκης, πολύ έξυπνη η εκτέλεση φάουλ από τον Μπερικάκη. Έτσι έγινε το 3-2 για τον Όφη. Και λίγο πριν το τέλος, λάθος από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, ο Αποστολάκης δεν το συγχώρησε. Με εξαιρετικό σουτ έγραψε το τελικό ΚΑΠΑ 17 Όφη ΑΕΚ 4-2. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πάνω απ' όλα είμαστε καλύτεροι από την ΑΕΚ. Αξίζαμε αυτή τη νίκη και πολλές φορές την αξίζουμε και στο τέλος τυχαίνει να μην πανηγυρίζουμε εμείς. Σήμερα όμως το κάναμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό. Στόχος μου είναι αυτός, αλλά πάνω απ' όλα να βοηθάω πιο πολύ την ομάδα και είναι βέβαια και τιμή να βρίσκομαι εκεί στην εθνική ομάδα και να μπορώ να βοηθάω και την εθνική των ΟΦΗ. Στο Ατσαλένιο η ΚΑΠΑ 15 του ΟΦΗ φιλοξένησε τον Απόλλωνα, ήθελε διακαώς το νικηφόρο αποτέλεσμα. Και στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ο Φανουράκης ήταν εκείνος που εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια των αμυντικών. Έκανε το 1-0 και λίγο πριν το τέλος του αγώνα ο Κακουλάκης με μια πολύ όμορφη ατομική ενέργεια την ολοκλήρωσε με γκολ. Έγραψε το ΚΑΠΑ 15 Όφη Απόλλων 2-0. Αν γυρίστηκε έξαλα αυτή η νίκη.